Μάλιστα. Σταμάτη, η δική σου άποψη. Η δική μου άποψη αρχικά είναι ότι επειδή κάπου ακούστηκε ότι εγώ κάνω παρέα με την Ιωάννα ή με τον Χριστόφορο. Και μετά ακούστηκε ότι, νομίζω, ποιο είπε, ο Τζέιμς, αν δεν κάνω λάθος πριν λίγο, είπε ότι. Εσύ είπε, Φάνη, ποιο είπε. Ότι χρησιμοποιεί εμένα ο Αλέξης. Ότι σου έκανε ματιές λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Ότι σου έκανε ο Αλέξης, ίσως μάλλον από εδώ, για να τα κάνω όπα μάλλον στο συμβούλιο. Εγώ στην ομάδα μας. Στην ομάδα μας, οκ. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με τον Αλέξη. Νομίζω τον Αλέξη τον βλέπω μόνο στον αγώνα. Καμία σχέση. Δεν λέμε κάτι. Μιλάτε αρκετά. Και μιλάω όσο μιλάω με όλους τους παίκτες. Ούτε κανένα πολύ μεγάλη υποψία. Το μάτι το έκλεισα στον Χριστόφορο γιατί μου λέει ότι τελικά κάτι φαίνεται ότι ισχύει από όλα αυτά. Για αυτό το αλήθεια, η θα αλήθεια πάρει το λόγο Σόφορος, να μας τα πει ο ίδιος. Όχι, απλά ξέρεις που να χτυπήσεις και εκεί το κάνεις. Και ναι. Το κάνεις καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο Βάνης, ο mastermind, με αποκάλυψε άλλη μια φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχε πει στο συμβούλιο ότι ο Αλέξης με χρησιμοποιεί ως δούριο ύπο. Αυτή τη φορά κάναμε αυτό, ανατροπή και εγώ έβαλα λόγια στον Αλέξη και ο Αλέξης βγήκε και υποστήριξε το σταμάτη. Πλέον εγώ χρησιμοποιώ τον Αλέξη. Μάλιστα. Διπλή μπλόφα δηλαδή. Πόκερ. Σκληρό πόκερ. Δεν είπα, εγώ αρχικά δεν είπα ότι χρησιμοποιεί κανείς κανέναν. Είπα ότι ναι, όλος τυχαίως ο Χριστόφορος κάνει παρέα με τον Σταμάτη. Αυτό πηγαίνει για σένα, Βάνη, αλλά πώς ξέρω. Και ανέφερε... ο Αλέξης κάνει παρέα με τον Χριστόφορο. Ναι, ανέφερε σε ένα συγκεκριμένο πράγμα ότι εγώ κάνω παρέα. Σε άφησα να τελειώσει. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι ο Αλέξης έκλεισε το μάτι στο Χριστόφορο για ένα θέμα που άνοιξε εκείνος και αφορούσε το σταμάτη. Και εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ, αν εκείνη τη στιγμή, που μιλάγαμε, δηλαδή, έκανα δεξί βήμα, θα έκανα ποδαρικό στην ομάδα μου. Δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή που μιλάγαμε, έκανα δεξί βήμα κατά λάθος. Άλλο θα το δεξί βήμα, άλλο το να κλείνει το μάτι στο Χριστόφορο που κάνει παρέα με το σταμάτη. Κάτι μου είπε προφανώς και του έκλεισε το μάτι, γιατί δεν ήθελα να μιλήσω πάνω στην κουβέντα σας. Εγώ σου λέω πώς φαίνεται. Λοιπόν, μισό λεπτό, επειδή έρχεται και η ψηφοφορία τώρα και οι κόκκινοι σε λίγο, ίσως κρίνουν και το φύλλο της αποχώρησης, ίσως το αφήσουν ανοιχτό ψηφίζοντας άντρα. Θα ήθελα να έρθω λιγάκι στους μπλε. Φάνη, πώς πιστεύεις ότι πρέπει να κινηθεί η κόκκινη ομάδα? Ο Γκιουλέκας είδε λιγάκι αδύναμο το ανδρικό, το πήρε πίσω, δεν ξέρω αν το πιστεύει ακόμη. Εσένα, η άποψή σου ποια είναι? Κοίτα, το αν είναι αδύναμο το ανδρικό ή όχι, νομίζω το ξέρουν περισσότερο τα παιδιά, αλλά το ανδρικό σήμερα, ακόμα και αδύναμο που ήταν, έφερε 5 από τους 8 πόντους και τους 3 τους έφερε η Κατερίνα. Οπότε νομίζω ότι αυτό λέει πολλά, για εμένα τουλάχιστον. Και θεωρώ ότι τα παιδιά εκεί θα κινηθούν, γιατί και την προηγούμενη φορά ήταν αντρικό, δεν νομίζω ότι θα πάει πάλι εκεί. Και ίσως κάποια παιδιά από την κόκκινη ομάδα δικαίως θα πρέπει να αγχώνονται. James. Γιώργο, γενικά είναι λίγο μπέρδεμα. Εγώ θεωρώ ότι θα κινηθούν στο γυναικείο κομμάτι, αλλά μου κίνησε το ενδιαφέρον στην καλύβα το συζητούσαμε που άκουσα κάποιους να λένε ότι θα πάρει ψήφους ο Παπαχαραλάμπους. Κάτι το οποίο το θεωρώ άδικο, γιατί χθες έκανε 2-3, σήμερα έκανε 2-3. Νομίζω δεν είναι η σειρά του να ψηφιστεί και το είδαμε και με τα στατιστικά προχθές. Οπότε αν πάει σε αντρικό, θεωρώ θα είναι αδικία να ψηφιστεί ο Τούμπα. Και για τον Γιάννη. Daniel. Το ίδιο. Θα συμφωνήσω με όσα έχουν υποθεί. Εγώ πιστεύω ότι θα κινηθούν στο γυναικείο κομμάτι και θα συμφωνήσω στα λόγια του Φάνη ότι τους περισσότερους πόντους τους έφεραν οι άντρες και έφερε 3 η Κατερίνα. Λοιπόν,